Η μέρα που περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό έφτασε. Είναι η μέρα που ανοίγει ο τουρισμός και μαζί ανοίγει η εστίαση, σταματούν τα SMS, σταματούν οι περιορισμοί αυτοί οι οποίοι καταδυναστεύουν τη ζωή μας το τελευταίο, αναγκαστικά βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας. Στην Αργολίδα τα κρούσματα έχουν πέσει σημαντικά, ο εμβολιασμός πηγαίνει με πολύ καλούς ρυθμούς και μπορώ να πω και από ό,τι βλέπω είναι έτοιμοι οι επιχειρηματίες του τουρισμού, έχουν κάνει όλες τις προετοιμασίες, περίμεναν άλλωστε τόσο καιρό, μετά από τόσο καιρό απραξίας να υποδεχτούν τους τουρίστες. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό και ειδικά για τον τουρισμό της Αργολίδας, ο οποίος πάντα είχε και εξακολουθεί να διατηρεί το προνόμιο του να είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, να είναι πολύ κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα και επομένως να είναι, πέρα από την σημασία που έχει και την ομορφιά που έχει ως τουριστικό μέρος και με τόσα ενδιαφέροντα μνημεία, να είναι ένας προνομιακός τόπος τουρισμού και τουρισμού είτε μεγάλης διαρκείας, είτε μεσαίας, είτε μικρότερης. Και αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε φέτος πάρα πολύ έντονα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου προφανώς έχει δηλώσει ήδη από την προεκλογική περίοδο ότι αυτό το οποίο την ενδιαφέρει είναι ένας τόπος σαν την Πελοπόννησο με τόσα ατού, με τόσες ομορφιές, με τέτοια ιστορική αξία, τόσα ιστορικά μνημεία που υπάρχουν, είναι απαράδεκτο να περιορίζεται σε μια μικρή πίτα της τάξης του 2,7% από το συνολικό τουρισμό της Ελλάδος. Αυτό είμαστε αποφασισμένοι να το αλλάξουμε. Η τουριστική πολιτική, η οποία ασκείται με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, αλλά και με τις πολύ καλές προσπάθειες που γίνονται από την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Άννα Καλογεροπούλου και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι άοπνες και πιστεύω ότι πραγματικά θα δούμε στο τέλος της ημέρας ότι έχει πνεύσει άλλος αέρας στον τουρισμό. Να πω ότι η περιφέρεια το άνοιγμα αυτό του τουρισμού το καλωσορίζει θέλοντας να βάλει τη δική της σφραγίδα στο άνοιγμα αυτό, με μια ξεχωριστή δράση. Συγκεκριμένα το Σάββατο, 15 Μαΐου, στις 10 η ώρα το πρωί, συνεισφέροντας την όλη προσπάθεια για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, οργανώνει μια ποικιλόμορφη εκδήλωση, βάζοντας ορισμένα σημεία αναφοράς στο χάρτη της Πελοποννήσου και θέλοντας να αναδείξει με τον τρόπο αυτό, πέρα από τις μοναδικές ομορφιές και την εναλλακτικότητα των δραστηριοτήτων που μπορεί κανείς να απολαύσει στα μέρη της. Συγκεκριμένα, θα γίνουν live διαδοχικές συνδέσεις και θα εξελιχθεί μια δράση διάρκειας μιας ώρας, η οποία θα εκτείνεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα είναι ένα ταξίδι λοιπόν, που θα ξεκινήσει από την Κορινθία, θα συνεχίσει στην Αργολίδα, στην Αρκαδία, τη Λακωνία και ως τελευταίο σταθμό θα έχει τη Μυσσηνία. Θα γνωρίσουμε στη διάρκεια αυτής της ώρας, αυτής της διαδικτυακής εκδήλωσης, περιοχές και δραστηριότητες που εξελίσσονται όπως bungee jumping, περιβαλλοντικό τουρισμό, ποδήλατο βουνού, ιστιοπλοεία, καταδύσεις, rafting, κατάβαση φαραγγιών, αναρρίχηση, πτήση με αλεξίπτωτο και διάφορες τέτοιες outdoor δραστηριότητες. Θα είναι πραγματικά κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Πελοπόννησο και μέσω των social media και θα είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον κάθε χώρο που θα μεταδώσουν εμπειρίες αλλά και συμβουλές για το πώς μπορούμε να απολαύσουμε με ασφάλεια αυτού του είδους δραστηριότητες στη χώρα μας και ειδικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Λοιπόν, όλοι οι χρήστες των μέσων των social media, τηλεθεατές, θα μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα μέσα από τα κανάλια YouTube, Facebook και Instagram στην ιστοσελίδα Mythical Peloponnese της περιφέρειας Πελοποννήσου όλες αυτές τις δράσεις, οι οποίες θα δημιουργούν συναισθήματα και εμπειρίες δεμένες με την Ελλάδα, δεμένες με την Πελοπόννησο και τις οποίες μπορεί να βιώσει ο κάθε επισκέπτης της Πελοποννήσου, ο κάθε τουρίστας, επιλέγοντας το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας ως προορισμό.
Την εκδήλωση θα την χαιρετήσει ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Εμείς θα είμαστε εκεί, στη Μονή Αυγού, να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτήν την τόσο καινοτόμα αλλά και τόσο ενδιαφέρουσα δράση, η οποία πραγματικά θα είναι το καλύτερο καλωσόρισμα για την νέα τουριστική σεζόν.